Εσύ πάσα εκ προσώπου γης βλάβην, η κάδα δευτερή, ανασεπτά φάνη χθονό σωστά. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίπατρος ημών και ομολογητού Αθανασίου, του εν το Παύλο Πετρίο. Τι αυτή η μέρα η Αγία Ανθούσα και οι δώδεκα αυτής οικέτε ξύφιτελιούνται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης συνετός ξύφιτελιούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Θαλασσίου και Λιμναίου. Τι αυτή η μέρα άθληση του Αγίου Ιερομάρτυρος Τελεσφόρου Επισκόπου Ρώμης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατέρος ημών Βαραδάτου. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ρεύσομε η Βασιλή Δημήτρη και οφθήσομε Πεδρός πανηγυρίζων και ας αγγιθόμενος δάχτης τα θαύματα του σου συμνολόγους Θεοτό και ιζώσα και αυθονός πηγή θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνον δόξης αξίωσον την ανεξιγνία στον Θείαν Βούλη της εκ της Παρθένου σαρκώσεως σου του υψίστου ο προφήτης Αβακούμ κατανοών εκράβγαζε, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Ξέσχει τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου, σίγαρ, απειρόγα με παρθένε, έσχεσαι μήτρα των επιπάντων Θεών και τέτων τεσσάκρων ανίων, μαζί της ύμνωσης ταύτην και πάντημον τελούνται σε ορτίνη θεόφρονες της Θεομήτωρος δεύτε τα σκύρας πρωτήσωμεν τον εξ αυτής τεχθέντα Θεόν δοξάζοντες. Ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον πέδας ευαγής εν τη καμίνο ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο τότε μεν τυπούμενος νυν δε ενεργούμενος την οικουμένην άπασαν αγύρι ψάλουσαν τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερήψούτε εις πάντας τους αιώνας. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνη θυμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το Πνεύμα μου. Επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμή οτέρα δεν χαιρωθεί και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσον, την όντως Θεοτόκον σε έψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδού καραποτουνήν, μακάριους ημέ πας έγαινε, τη τιμιωτέραν των χερουβήμ, και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον εσέ μεγαλύνομαι.
πατέρων τα χέροι και δοξοτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος θεολόγων τεγούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Επί σε κράτος εμβραχίων ιαυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Φίλε δυνάσεις από χρόνο και ύψος η ταπεινούς την όντως ενέπλησεν αγάθων και πλουτούντας εξαπέστη πλεγένους την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστην ελέους καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως σε μεγαλύνομεν. Άπας γηγενής, σκυρτάτο το πνεύμα τη λαμπά του πουμένος, πανηγύριζε τότε, αηλωνόν φύσης γερέρουσαν, την ιεραν πανηγύρι της Θεομήτωρος και μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Έτσι και εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν. Η ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Η ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε, ότι σένουσε πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυδεύσατε μου το σώμα και εσύ έγεθε μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, παρθένε μύτη Κυρίου,
φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις, ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εν τάχει. Ενείτε τον Κύριο εξηγείς δράκοντες σε πάση άφηση. Πυργάλα δαχτυών κρίσταλων, νέμα καταιγίδος θα ποιούνται το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και ταπεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτές γης. Νεανίσοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεοτέρων, ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Εξομολόγησης αυτού, επιγύσια ουρανού και υψώση κέρα λαού αυτού. Ύμνος πάση σωσίες αυτού, της Ιης Ισραήλ λαών εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κοινό, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφραθεί το Ισραήλ, επιτοποιήσαντι αυτό, και οι Ισιών αγαλιάζουσαν επί το βασιλεί αυτό. Ενεσάτωσα το όνομα αυτού εγχωρώ εντυπάνω και φταλτηρίω ψαλάτωσα αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραήσε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εδόξη και αγαλιάζονται επί των κοιτών αυτό. Υψώσει του Θεού εν το λάρικι αυτό και ροφέ δίστομοι εν τεσσεσίν αυτόν. Του ποιήσε εκδίκησε τις έθεσε λεγμούσε της λαής, του θύσε τους βασιλείς αυτών εμπέδες και τους εδόξους αυτών εκυροπέδες σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτο δόξα έστι, δόξα αυτή έστι, πάσε τη σωσίης αυτού, ενείτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν εμι τις δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγάλης ύπης αυτού. Τες πολυτρόπης ιδέες των βασάνων, εν απεκτισόμενοι τους της νεκρός έως χειρός.
τόνας μαρτύρες εν δοξή της αυθαρσίας, διον ημάτιον ενεδίσαστε. Και νύχτα ουρανία περιπολεύεται, το θεϊκό θρόνο πάντοτε παρεστικότες, λελαμπρισμένη Θεομακάριστη, όθεν εν πίστη την υπέλαμπρον, νυμην ημών εορτάζομε, και λειψάνον τη θήκη, ιερός περιπτυσσόμεθα. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαρτηρίο και κιθάρα, τες πολυτρόπης ιδέες των βασάνων, εν απεκδυσάμενοι τους της νεκρόσεως, χιτώνας μάρτυρες εν δοξή της αυθαρσίας, διον ημάτιον ενεδίσαστε, και νυν τα ουρανία περιπολεύεται, το θεϊκό δρόνο πάντοτε παρεστικότες, λελαμπρισμένη Θεομακάριστη, όθεν εν πίστη την υπέρλαμπρον, μνημην ημών εορτάζομεν και λειψάνων την θήκην, ιερός περιπτυσσόμεθα. Εν είτε αυτόν εν διβάν και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εξ ασθενείας πρώτον την απληθία, η άσης προίαση της προσπελάζουση, κονείς βραχία του σώματος των αθλοφόρων, πήγα σταυμάτων βρήε χάρητη, προσέλθομεν άνθρωποι και αρισόμεθα, ρασίμ ψυχής, ρασίμ σώματος, αναρχόντες, χαριστηρίους φωνάς και λέγοντες, σώτερ του κόσμου Θείων ύφρυσαν, εις ευτή αθλητέ καρτερότατα, τες αυτόν ηγεσίες, βασίς βλάβης ηλευθέρωσαν. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, οι επί χρόνους μακρούς εγκεκριμένοι, καλήνικοι μάρτυρες νυν πεφανέρονται, καθαπερόλβος πολύτιμος την βασιλίδα, καταπλουτίζονται σπάσων πόλεων, παλάμες φερόμενοι αρχιερέως σοφού και εις ναών κομιζόμενοι σέπτος των θείων και της ετούς οι διανεμόμενοι εις πάσαν ρώσιν εις ωφέλιαν εις φωτισμόν εις αντίληψιν των ημάς δεχομένων ως πιστούς Θεού θεράποντας. Δόξα no.
προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι, δια την μεγάλη σου δόξα. Αγίος Αθάνατος.
σεπτά ημών σκήνη, πανένδοξοι μάρτυρες εκκλησίας εδραίωμα, διαπνέοντα των ιαμάτων την χάριν και παρέχοντα ως μην ζωής της εκπόθου ημάς μακαρίζουσι. Δανόητα και χαρήτα τα μοίρια εφάνισαν εκείς τα σεπτά ημάς κοινή, πανένταξοι μάρτυρες εκκλησίας εδρέ. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, φέρτης άνω εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, φέρτης ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εξαρτίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της απάντων ενώσεως Κυρίου δεηθώμεν. Βλαβείας και φόβου Θεού, σιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμεν, πέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμων, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό, και το φιλοκρίστη μας στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτος πάσης μονής πόλεως χώρος και των πίστην κούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ ευκρεσίας αέρου, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, περ πλεόν των εδιπορούντων οσούντων καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρεστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη, της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόπη και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ευλογητός η Κύριε, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάσα σας ανταποδώσεις αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα σαν νόση σου, το λυτρούμενο εφοράς τη ζωή σου, το στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώταν εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούχι στέλος ότι ζήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Ού κατά σ' ανομίας ημών επίσε ημί, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς απέχουσε η ανατολή από δυσμόν, εμάκρυνα βημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο οτικούς έδνε. Άνθρωπος ασυχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άθος του αγρού ούτως εξαθήσει, ότι πνεύματι ήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε την τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος
δικαίος του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό η τίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπότη. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού, ευλογητός η Κύριε. Θες πρεσβείεσθησε ο τόκος, ο τερσόσον ημάς. Θες πρεσβείεσθησε ο τόκος, ο τερσόσον ημάς. Θες πρεσβείεσθησε ο τόκος, ο τερσόσον ημάς. Έτηκε την ειρήνη του Κύριου δεηθώμε. Κύριε μελήσω. Αντιλαβού σώσον ελέησο και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Υπεραχία Θεοτόκου και σώσον ημών και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας. Αμή, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ένι η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπιθάτε υπαρχόντες επί ιούς ανθρώπων, ο ισχούχες σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη τη μερινή ημέρα απολούντες πάντες τη διαλογισμή αυτού. Μακάριος σου ο Θεός ή ακόμα βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριο των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφή της ποινώση. Κύριος λείπε επιθεμένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάς του προσιλήτους. Ορφανό και χείρα να λείψετε και οδόν αμαρτωλό να φανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς η ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς η Θεέ, ο εναγής άπαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων. Και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτο, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Και την
Κύριε ελέησον. Άγγελα μου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών υπερεγία και Μαρίας σώσον Αγίων ελέησοντες για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη βασιλεία σου μνήθη τιμών Κύριε όταν έλθε τη βασιλεία σου. Μακάριπτο και το πνεύματι ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραγείς ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορτασίσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού πληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστει όταν ονειδήσωση ημάς και διώξωση και ύπος υπάν πονηρό ρήμα καθημό ψευδόμενη ένε και εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ως ρόδα νοήτα και καρύτα τα μία, εφάνισαν εκείς τα σεπτά ημάς γίνη, πανένταξη μάρτυρες εκκλησίας εδρέωμα, διαπλέοντα τα μία μάτων τη χάρη και παρέχοντα πέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Σώσε Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκες της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τους αμφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εις ναόν Ισιδώρων Αγίων σπεύσομεν, τον Γολγοθάν προσκυνήσεν τον Σπηλαίους μικρού και δοξάσομεν Χριστόν των υπεράγαθων, εσταυρωμένων δήμας εκπών
ταπεινός, επάκουσον ηγετών σου, θερμον δέησεων σώτερ, και πέμψον πάση θείων έλεος. Παναγία του βράχου Θεό χαρίτωτε, η συναγία νικών αλικαβητού αντρίβης, Θεότο και Αγίο η συνδωρήτησα, κατασπαζόμενη πίστος, εχόμεν μυστικός, στερέωσον εν την πέτρα, διακλονήτω Υιός σου, ως κλανωμένος ημιδόλος σου. Την Αγίαν μορφήν σου κατασπαζόμενη, εν Ισιδώρον Αγίων λυκαβητού το ναό, Παναγία των ευχών Θεογεννήτρια, σε δισοπούμεν ευλαβός, τα ζημών ευχασταχή προσάγαγε το Υιός σου, πληρού τι πάντων δεήσεις, ως ευαποδεκτών θυμία μα. Ισιδώρα διάβα την Αγιόλεκτον, εγκομίασον εμπόθον η καβητού εντρίβης, και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν, κράζοντες γύρω αρίστε και του όρου συγκίστα, ως φόρε του πυλωσίου, αμφωπίστος ουρανόθεν, επευλογείται και στηρίζεται. Μέγας γέγονας ποιμήν Θεόφρον και τα πρόβατα τα εν ερήμο, τα λογικά του σωσίους επίμανας, καθοδηγήσας εις μάντραν ουράνιον και διαθρέψας αυτούς τροφή θείας πίστεως. Πατερός Ιησίδωρε Θεοδόξαστε, ηγέτε με Χριστόν υπέρ το Υγείος Χριστήν, σε τον πρόμαχο των εξεγύπτου, αθλοφόρε Κυρίου Ιησίδωρε, όσον δε Κύου καθήλε στην δύναμη και νουμερίου το θράσος κατέβαλες, όντως Άγιε Χριστόν τον Θεό νικέτευε, δωρήσεστε ημίν το μεγαέλεο. Απόστολε Άγιε Ιούδα θα δε, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, ειν άπτεσμα των άφεσιν, παράσχητες ψυχές ημών. Μέγανε Yes.
Θεοί την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Καθώς κάειν εκ του πονηρού ειν και έσφαξε τον αδελφόν αυτού και χάριν τίνος έσφαξεν αυτόν, ότι τα έργα αυτού πονηρά ειν τα δε του αδελφού αυτού δίκαια,
μη θαυμάζετε αδελφοί μου, η μισή μας ο κόσμος. Εμείς είδαμεν ότι μεταβιβάκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ομοί αγαπών των αδελφών μένει εν το θανάτο, πάσο μισών των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνος εστί. Και είδατε ότι πας ανθρωποκτόνος που και έχει ζωή αιώνιον, εν εαυτό μένουσαν. Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε, και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τιθένε, ως δαν έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού χριανέχοντα, και κλείσει τας πλάχνα αυτού απ' αυτού, πως η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Τεκνία μου, μη αγαπώμεν λόγο μη δε γλώσση, αλλά εν έργο και αληθεία. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι εκ της αληθείας εσμέν, και έμπροσθεν αυτού πίσω μεν τας καρδίας ημών, ότι αν καταγινώσκει ημών η καρδία, ότι μίζων εστίν ο Θεός της καρδίας ημών και γινώσκει πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών μη καταγινώσκει ημών, παρησίαν έχομεν προς τον Θεό. Κατά Μάρκον, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομε. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Το καιρό εκείνο, Ιούδας ο Ισκαριώτης, εις τον 12 απήλθε προς τους αρχιερείς, ή να παραδώ τον Ιησού αυτής. Οι δε ακούσαντες εχάρισαν, και επιγγείλα το αυτό αργύριον δούνε, και ζήτη πως ευχαίρος αυτόν παραδό. Και την πρώτη ημέρα των αζήμων, ότε το Πάσχα έθιον λέγουσιν αυτόν οι μαθητές αυτού, «Πού θέλεις απελθόντες ετοιμάσομεν ή να φάγεις το Πάσχα?» Και αποστελεί δύο των μαθητών αυτού και λέγει αυτής, «Υπάγεται εις την πόλη και απαντήσει μην άνθρωπος, κεράμεον ύδατος βαστάζων, ακολουθήσατε αυτό. Και όπου εάν εισέλθει είπατε το οικοδεσπότη, ότι ο διδάσκαλος λέγει, πού εστί το κατάλημα όπου το Πάσχα μετά των μαθητών μου φάγω? Και αυτός ημί δείξει ανόγιον μέγαν εστρωμένων έτοιμων, εκεί ετοιμάσατε ημίν. Και εξήλθον οι μαθητές αυτού και ήλθον εις την πόλη και έβρον καθώς είπεν αυτής και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ο ψίας γενωμένης έρχεται μετά τον 12 και ανακειμένων αυτών και εστιών τον είπεν ο Ιησούς. Αμήν λέγω ημίν ότι εις εξ ημών παραδώσιμε ο εστίον μετεμού. Ιδε ήρξαν το λυπίστε και λέγειν αυτόν εις καθείς. Μήτι εγώ και άλλος, μήτι εγώ. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής. Εις τον 12 ο εμβαπτόμενος μετεμού εις το τριβλίον, ο μένει ως του ανθρώπου υπάγει, καθώς διέγραπτε περί αυτού. Ουέ δε τον ανθρώπο εκείνο, διού Υιός του ανθρώπου παραδίδωται, καλόν είναι αυτόν, ίου καγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος, και εστιών των αυτών, λαβών ο Ιησούς άρτων και ευλόγησας, έκλασε και έδωκεν αυτής και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον, ευχαριστήσας, έδωκεν αυτής, και έπιον εξ αυτού πάντες,
και είπεν αυτής, «Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκκοινωμένων. Αμήν λέγω ημίν, ότι ηκέτη ουμιπείο εκ τους γεννήματος της Αμβέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πει ο κενών εν τη Βασιλεία του Θεού, και υμνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών, και λέγει αυτής ο Ιησούς, ότι πάντες σκανδαλιστήσεστε εν εμή, εν τη νυχτή ταύτη, ότι γέγραπτε, πατάξω τον ποιμέναν και διασκορπιστήσετε τα πρόβατα, αλλά μετά το εγερθήναμε, προάξον ημάς στην Γαλιλαία. Ο δε Πέτρος έφυγε αυτό, και οι πάντες σκανδαλιστήσονται, αλλού κι εγώ, και λέγει αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγωσι, ότι σήμερον εν την νυχτή ταύτη, πριν ή δις αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνήσιμε. Ο δε εκ περισσού έλεγε μάλλον, εάν με δέει συναποθανήσει, ουμή σε απαρνήσομαι. Ους αυτός δε και πάντες έλεγω, και έρχονται εις χωρίον, ούτω όνομα Γεστημανή, και λέγει τους μαθητές αυτού, καθίσατε όδε έως απελθόν προσεύξονται, και παραλαμβάνει τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και Ιωάννη μεθ' αυτού, και ήρξαν το εκθαβίστε και αδημονήν, και λέγει αυτής, περίληπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, μείνετε όδε και γρηγορείτε. Και προσελθόν μικρόν έπεσεν επί της γης και προσήφιετο, είναι αηδυνατόν εστί, παρέλθε από αυτού η ώρα, και έλεγε, αβά ο πατήρ, πάντα δυνατάσι, παρένεγε το πατήριον πατήρ απ' εμού τούτο, αούτι εγώ θέλω, αλλά τη σύ. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς καθεύδοντες και λέγει το Πέτρο, Σίμων καθεύτης, ουκ ίσκησας μίαν ώρα γρηγορήσε. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Και πάλι να πελθών, προσήξατο το αυτόν λόγον υπόν, και υποστρέψας έβρεν αυτούς πάλι καθεύγοντας, ήσαν γάρ οι οφθαλμοί αυτών βεβαρημένοι, και ουκίδησαν τι αυτό αποκριθώσει. Και έρχεται το τρίτον και λέγει αυτής, καθεύδεται το λοιπόν και αναπαύεστε, απέχει ήλθε η ώρα, ειδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου, ισχύρας των αμαρτωλών. Εγίνεσθε άγομεν, ειδού ο παραδίδουμε. Vou
όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας, ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορα, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός του Ιερ και Επισκόπου ημών Ιερών ημών και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντυπολιτεύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών του ιερού ναού τούτου. Έτι δεόμεθα και υπέρ υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, συγχωρήσεως, προόδου και ευημερίας και καλής διακονίας του δούλου του Θεού, Γεωργίου του δοκίμου μοναχού, μνήσθητη Κύριε. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων. Αιωνία η μνήμη αυτών. Έτι δε εκεί πέρα να πάψεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, ειρήνης της προσκυνητρίας της Οσίας Μητρός ημών, και των δούλων του Θεού Χριστοδούλου Αρχιερέως, Ειρηνέου Αρχιερέως, Παύλου Αρχιερέως, Ιωάννου Αρχιερέως και Κοσμά Αρχιερέως, Αριστομένους και Κωνσταντίνου, Γεωργίου του Πατρός μου και Χρήστου Γεωργίου και ανάπαυσον αυτούς, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αιωνία η μνήμη αυτών. Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εύξαστη κατηχούμενη το Κύριο, η πίστη υπέρ του κατηχουμένου δεηθώμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσεων αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της εχάριτη, κατηχούμενη τας κεφαλάς ημών του Κυρίου, κλείνατε. Ήνα και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε με τις των κατηχουμένων, όσοι πλησιέτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της εχάριτη σοφία. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της εχάριτη σοφία. Ευλογήσον. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάσθητε με το
Oh.
Τον αιώνων υπέρ αποκαταστάσεως ευλογίας και χάριτος του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου του δούλου του Θεού Γεωργίου του Δοκίμου Μονακού μνήσθη τη Κύριε μνήσθη. Αντιλαμβάνομαι ότι σώσαν, ελέησαν και διαφύλαξαν εμάς ο Θεός τη συγχάρητη
την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον πάρ του Κυρίου της όμεθαν, άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, πάρ του Κυρίου της όμεθαν, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών, και των πλημελημάτων ημών πάρ του Κυρίου της όμεθαν, τα καλά και συμφέροντα τα θυκέσιμα, και ειρήνη τον κόσμο πάρ του Κυρίου της όμεθαν, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει, πάρ του Κυρίου της όμεθαν, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσκυντα ειρηνικά, και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος, του Χριστού ετησόμεθαν. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσποίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δια των ικτυρμών του μονογένου σου ιωμεθού ευλογητώσει, σίδα Παναγίω και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε, Κύριε. Αγαπήσωσε, Κύριε, ισχύς μου, σπιτί ουρανού και γης ορατών και πάντοτε αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εφωτός, Θεόν αληθινών, εξ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού πειθέντα ομοούσιο το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Το δημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ νέματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε, ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιό, το εκ του Πατρός εχορευόμενο, το Συ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συδοξαζόμενο τον αλήθεια διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώνε βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν με τα φόβου, πρόσκομεν την Αγία αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών και
ενίκιον ύμνον πάντοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαββατός, και αποστόλη συμπολάβετε, φάγετε. Τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλωμένον εις άφεση αμαρτιών. Αμήν. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινωμένων εις άφεση αμαρτιών. Παίρνουν ενίκη και σωτηρία αυτά στις αφαιρές και πάντων υπερημών και γεννών του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμμένου εκ των σών συν προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθά σου, Θεός ημών, έτι προσφέρομεν στην ημών. Ξερετός της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρία. Oh.
Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερώνημου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σών εν τιμών υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κύριε λαϊσόν. Κι ον εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος. Πάντων Αγίου μνημονεύσαντε σε τικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθόμεν όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού της Ιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτη, την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρία της σώμεθα, άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρία της σώμεθα, τα καλά και συμφέροντα τις πληγές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρία της σώμεθα, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρία της σώμεθα, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα να πέστηντα, ειρηνικά και καλή απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Άγιου Πνεύματος ετησάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίες ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον υπουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εμπής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσ' ημίν σήμερο, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
22 του αυτού μηνός, μνήμη της Ευγενίου ευρεθέντων ιερών λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων και Αποστόλων. Τα ιερά λείψανα ταύτα ευρέθησαν όταν ο Αγιότατος Πατριάρχης Θωμάς ήτο εις των θρόνων της Κωνσταντινούπολης. Ευρέθησαν δε πρώτον τα τίμια λείψανα Αγίων Τινών Μαρτύρων και κρυμμένα υπό την γη, τα οποία ανεκομίστησαν αμέσως και ευλαβώς και θεραπεύθησαν αμέσως διάφορα ασθένεια. Μετά παρέλευση δια ετών πολλών, απεκαλύφθη εκ Θεού εις κληρικών την Άγια Καλλίγραφων ονόματι Νικόλεων, ότι μεταξύ των ιερών εκείνων λειψάνων συμπεριλαμβάνονται και τα λείψανα των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας, ήτινες αναφέρονται και υπό του Θείου Αποστόλου Παύλου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και ομολογητού Αθανασίου εν το Παυλοπετρίο. Αθανάσιος ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη εν Κωνσταντινούπολη, υπό ευλαβών και πλουσιωτάτων γονέων, επειδή δέα νεαράς ηλικίας υπήρξεν ευλαβής, επόθησεν να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα. Μεταβάς λοιπόν εις τον εν κόλπο της νοικομιδίας μονήν του Παυλοπετρίου, έγινε εκεί μοναχός. Τόσον δε υψώθη ο αείδημος εις τας αρετάς και τόσον διεδόθη φήμη του, ώστε έγινε γνωστός και εις τους βασιλείς. Συνεδέθη δε και μετά των οσίων Θεοδόρου του Σουδίτου και Ιωάννου της Μονής των Καθαρών, μετά των οποίων συνεργάστη δια την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Κατά δε τους χρόνους λέοντος του οικονομάχου, κατηγορηθείς ότι σέβεται τα σαχράντους εικόνας, έλαβε διαφόρους βασάνους και θλίψεις και πικροτάτας εξορίας. Όθεν μένουν σταθερός και μέχρι τέλους διατηρών την Ορθοδοξίαν, απειήλθεν προς Κύριο. Τι αυτή η μέρα μνήμη των οσίων πατέρων ημών Θαλασσίου και Λιμναίου. Θαλάσσιος και Λιμναίος οι όσοι οι πατέρες ημών ήκμασαν εν Συρία επί των ημερών του Επισκόπου Κύρου Θεοδωρήτου, ως τη συνέγραψη των βίων αυτών. Και ομένης εκ των δύο τούτων οσίων ο Θαλάσσιος, χτίσας ασκητήριον επί μικρού όρους άνωθεν χωρίου την ως της Κύρου, ονομαζόμενον Τηλήμας, υπερέβαλεν όλους εις το φρόνημα. Ο δέτερος Λιμναίος, ως της ήτο τότε πολύ νέος κατά την ηλικία, υπεραγαπών την ασκητική ζωή, επήγε προς τον ανώτερον Θαλάσσιον και κέρδισε τα μαθητονόσιον Μάρων. Τούτου του Μάρων, ως μιμηθεί στη ζωή, ο θείος Λιμναίος, ηγάπησε να διέλθει των βίων του, χωρίς στέγην και σκέπασμα. Όθεν αναβάσει επί της κορυφής όρους την ως, άνωθεν του χωρίου του ονομαζομένου Τάργαλα, έζη εκεί ασκητικός χωρίς να κτίσει καλύβιν, αλλά περιφράξησε αυτόν μόνον με περιτύχισμα ξηρολίθων, το οποίο είχε στέγη των ουρανών. Εκ των τιούτων λοιπόν αγώνων έλαβε χάριν παραθεού ο Μακάριος να διώκει δαιμόνια και να ιατρεύει ασθενείες. Περιπατών δέποτε εδαγκώθη υπό Όφεως και διαμόνης της προσευχής του έμεινε να βλαβείς και λυτρώθη εκ του θανάτου. Άλλοτε δε προσβληθείς υποκολικής, η οποία είναι πάθος της κοιλίας δεινών και δυσκολοθεράπευθων, ότι κοινώς λέγεται κολικός, έλαβε την υγεία του με την επίκληση του Θείου ονόματος. Ούτως ο Όσιος συναθρήσας όλους τους τυφλούς, όσοι αγκάζεται να ζητώσουν ελεημοσύνη, και κτίσας τόσα κελία, όσοι ήσαν και η τυφλία, τοποθέτησαν αυτούς εντός των κελίων, αυτός δεν τους εχωρίγει την αναγκαία τροφή την οποία οικονόμησε από τους χριστιανούς. Βιώσαν λοιπόν επί 38 έτη ασκεπής ο αείδημος, εν ειρήνη παρέδεκε την ψυχήν του ισχύρας Θεού. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βαραδάτου. Βαραδάτος ο Όσιος Πατήρ ημών κατήγετο εξ Αντιοχίας. Επειδή δε ηγάπησε την ερημική και φιλόσοφων ζωή, πρώτο μεν εκλείστη εντός μικρού κελίου, εκείθεν δε πήγαινε σεν ύψωμα, το υψηλότερο της περιοχής, και εκεί κατεσκεύασε κυβότιον μικρότατον εξήλου, το οποίο δεν εχώρει ούτε αυτό το σώμα του. Ινικάζεται λοιπόν ο αείδημος να κύπτει πάντοτε, επειδή το κυβότιον δεν είχε ύψος ανάλογο προς το μέγεθος του σώματός του. Ούτε ήτο συνειρμοσμένων καλώς διασανίδων, αλλά ήτο χαμηλών και όμοιων με ανοιχτάς κυκλίδας, ώστε ούτε από το βροχόν προστατεύεται ουδόλος, ούτε από τα σκαυστικά φλόγας του ηλίου, αλλά και υπό την βίο προσεβάλλεται. Αφού λοιπόν έζησε τη αυτή ταλαιπωρημένη ζωή επί πολλά έτη, εξήλθεν εκ του κυβωτίου πιστής εις τα συμβουλάς του τότε Πατριάρχου Αντιοχίας Θεοδόρου. Πλην, αν και εξήλθεν, εκείθεν ίστατο όμως αδιακόπως εκτείνων τα σχήρας του εις των ουρανών και δοξολογών των Θεών και καλυμμένων δε έχων όλων το σώμα με χιτώνα δερμάτων. Μόνο εις την ρήναν και στο στόμα αφήκεν μικράν οπίν, ή να εκεί αναπνέει τον κοινόν αέρα. Ταύτας δε όλα στα σκακουγίας υπέμεινεν ο αείδημος μολονότι δεν είχε σώμα υγιές, αλλά ασθενές και πάσχουν. Υπό του Θείου όμως έρωτος και υπό Ζεούσης προθυμίας πυρπολούμενος, ευβίαζε το σώμα του να κοπιάζει σε εκείνα εις τα οποία δεν είναι δύνατο να κοπιάζει.
και έτσι δε βρίσκεται σε αυτό το ύψος της αρετής, είχε όμως φρόνημα ταπεινών, διότι εγνώριζε ως φρόνημος πάσιν βλάβην προξενείς των άνθρωπων το υπερήφανο φρόνημα. Με αιτιούτων λοιπόν τρόπων διελθών τη ζωήν της μακάριστος, εν ειρήνη προς Κύριον εξεδίνησε. Βίος του Αγίου Μάρτυρος Νικηφόρου. Νικηφόρος ο φερόνημος διπλήν την νίκην κατά των παθών της ασεβίας απροκομής σας, ο φωτοβόλος αστήρ του νοητού στερεώματος της Εκκλησίας είδω από την Αντιόχεια της Συρίας. Αφήσομε λοιπόν όλα τα παραπάνω και να ειδόμεν αυτόν τον Άγιον. Εκείνος δε ως αγνώμων είναι και άσπλαχνος, εξελθών εκ του παλατίου έβρεσε δούλων του, ώστις του εχρεώστη μόνον 100 δινάρια και τον εσταθώς. Και Θεού πίστεως και αγάπης ώστε έβαλε το χέρι στην φυλακή και δεν τον άφηνε να βρει και έλεγε «Δούλε πονηρέ, πλήρωσον ημίν το χρέον». Έτσι λοιπόν, ήτο και ο Άγιος Νικηφόρος και ήτο πολύ καλός φίλος με έναν ιερέα των Σαπρίκιων. Αλλά εμπήκεν ο διάβολος στη μέση και χώρισεν αυτούς. Και ούτως μένος Σαπρίκιος ο έχων το αξίωμα της ιεροσύνης και τα μαρτύρια, τα οποία έλαβε από τους τυράννους για την πίστη, επειδή δεν άφηκε το μίσος να συγχωρήσει τους αδελφούς, εξέπεσε εκ του μυστηρίου αυτού. Ο δε συμπαθής και της νίκης, Νικηφόρος επαξίως και επώνυμος, επειδή επόθη την αγάπη και ζήτη εκ καρδίας αυτού την διαλλαγή, ηξιώθη παραδόξως ο πάνσοφος και έλαγε χωρίς κόπον τον στέφανο του μαρτυρίου. Ούτως ήτο από την Αντιόχεια ιερεύσει το αξίωμα και είχε μεγάλη φιλία με τον ευλογημένο Νικηφόρο. Ώστις ήτο κοσμικός και δεν είχε καμία εκκλησιαστική αξία, αλλά όμως ήτο πάντων των ιερέων εν αρετότερος. Το σάφτην δε φιλίαν είχε με το Σαπρίκιον, ώστε φαίνεται ότι ο Ιης έζει στην ψυχή του εταίρ και περιεπάτη με τους πόδας εκείνου και ομίλη με το στόμα του και απλώς υπήν είχον την ίδιαν βούληση και γνώμη. Αλλά ο φωνερός σόφης, ο μισόκαλος, έβαλε μεταξύ αυτών σκάνδαλον. Όσοι αγάπην είχον πρώτερον και τόσον εμίσης εννοείς τον άλλον, ώστε δεν είναι δύνατο να τον ειδεί στο πρόσωπο, αλλά γύριζε από τον δρόμο για να μη συναντηθώσει. Διότι η μεγάλη φιλία τρέπεται κατά των κοινών λόγων εις έχθραν και μίσος άπειρον, καθώς εις τούτου συνέβη. Πλην όμως ο αγαθός Νικηφόρος ως πράος, επιοικής και μέτριος, γνωρίσας ότι ο δαίμον ήτο το αίτιο της έχθρας, εφρόντιζε να γίνει και πάλιν συνδιαλλαγή μεταξύ του. Ταύτα εσκέπτεται του Χριστού δούλος Νικηφόρος, αλλά δεν ετόλμα να παρουσιαστεί ο ίδιος εις το Σαπρίκιον, γνωρίζον την εκείνου σκληρότητα. Όθεν έβαλε μεσίτας να τον παρακαλέσουν προς τούτο με ήρεμα λόγια, ήτινες προσεπάθησαν πολύ και του είπαν όσα δύναται να ταπεινώσουν και την πλέον οργήλην και υπερέφεραν ψυχήν και με τόσους λόγους και παραδείγματα δοκίμασαν να καταπραίνωσε το θυμόν του. Η σκληρότερα όμως και ταπείνωτη καρδία δεν ήθελε. Αυτά και άλλα παρόμοια ανεγίγνωση και προς το λαόν, καθεκάστημα ιερεύς, όπως εάν μου προσφέρει στο δώρο σου επί το θυσιαστήριον κακή μνηστής, ότι ο αδελφός σου έχει δει κατά σου, άφησε εκεί το δώρον έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφός σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Αυτά έλεγε ο ιερεύς, αλλά δεν τα ετηρούσε ως ασύνετος και παρήκος, χωρίς να θέλει να συγχωρήσει το φίλο του. Ο Δεσπότης Χριστός λέγει, ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρισε στην, και η γάρη αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει, και η εθνική και η τελώνε το όμοιον ποιούσε. Και μετά λέγει, μετά τον μισούτον την ειρήνη νήμην ειρηνικών. Έπρεπε όταν, εάν έβλεπε τον φίλον του πτέοντα, να τον διορθώσει αυτός με πραότυπα, να θεραπεύσει ως ιερεύς την πρόφαση του σκανδάλου, προτού να βασιλεύσει ο ίδιος. Ο καλός όμως και αποθυνός Νικηφόρος, ώστε όχι μόνον την επωνυμία νύχε, αλλά και μάλιστα επήρε και την νίκη κατά τη συνήθεια, ήθελε να συνδιαλλαγεί μεταξύ. Έστειλε λοιπόν ο καλός Νικηφόρος εκ δευτέρου και εκ τρίτου μεσίτας, γνωρίζον ότι και αυτοί δεν θέλουν ζημιωθεί το μισθόν του κόπου. Οι δε απελθόντες ενουθέτησαν ικανός του Σαπρίκιον, εκείνος όμως έμεινε ο αυτός κοφός στα ότα της ψυχής του. Τότε ο ταπεινόφρον και αμνησίκακος Νικηφόρος, βλέπων ότι με τους μεσίτας δεν κατόρθωσε τίποτε, ή θέλησε να υπάγει μόνος του να τον προσκυνήσει, μήπως και απαλύνει την καρδία του, όταν είδε κατά πρόσωπο των φίλων του, να ενθυμηθεί την προτέραν αγάπη, να κλείνει σε φυλαχνίαν ο άσπλαχνος, να γίνει πάλι νηδίστη και υποθυνοτέρα η φιλία όπως πρώτη. Ευρίσκω λοιπόν καιρόν αρμόδιαν κατά των σκοπών του, απήλθεν ησύχος και πίπτη στους πόδας αυτού και με πολύ ταπείνωση λέγον. Συγχώρησόν μη δια τον Κύριον, εις όσα σου έπτεσα και σε ελείπησα. Αλλά ούτε τότε τον συνεπώνεσαι ο αμήλικτος εις την καρδία. Κατά τον καιρόν εκείνον λοιπόν,
Ήτωτος τόσον μίσος παράλογος απρίγιος, εξήφθηκε πάλι ο διωγμός κατά των χριστιανών, επειδή ανέβησαν εις τον θρόνο της βασιλείας ο παραβάτης Ιουλιανός και ο αδελφός του Γάλλος. Αυτοί συνέλαβαν τον Σαπρίκιο, επειδή το ιερεύς. Ερωτηθείς λοιπόν το σέβα στην τάξη, την κλίση και τα λοιπά απεκρίθη, το όνομά μου είναι Σαπρίκιος, εις το σέβας είμαι χριστιανός και ιερεύς. Και ήθελε να του αλλάξει την πίστη, αλλά αυτός δεν ήραζε. Ταύτα ακούσας ο Διώκτης και απόγνους πάσης ελπίδος, άρχισε να παιδεύει τον Άγιον και πρώτον μεν έβαλε αυτόν, εις ένα τραχή και φοβερόν όργανον, τον οποίον ονόμαζον Κοχλίαν και ήτο ως Μάγκανον, εις τον οποίον τον έσφιξαν δυνατά άδεια να αναλωθεί το σώμα του και να συντρίβει εντελώς από την δεινήν αυτήν κάκωση, έως να λάβει πικρότητα τον θάνατο. Εις ταύτην λοιπόν τη δυσφοροτάτην και σκληρωτάτην βάσανον, έκανε νόναν πολύν ως Απρίγιος υπομένων καρτερικός και δεν ειρνήθη, πειθόμενος εις το δεσποτικό μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχήν μη δύνατον αποκτήνε. Ειδών λοιπόν ο Διώκτης, ότι υπέμεινε με θαυμάσια καρτερίαν τη φρικτήν αυτήν βάσανον και μην έχουν ελπίδα να τον νικήσει, έδωσε κατά αυτού την απόφαση. Τον Σαπρίγιον τον ιερέαν να σκοτώσετε δια ξύφους. Παραλαβών λοιπόν οι δήμοι των Σαπρίκιων για να τον οδηγήσουν εις τον τόπο της εκτελέσεως. Ο δε Νικηφόρος, η μεγάλη δια Χριστών ψυχή και όντως φιλόσοφος, ταύτα γνωρίζων είχε μεγάλη μελέτη και θεωτητήδα δια των φίλων του να συνδιαλλαγεί. Και ήθελε να κερδίσει αυτός το στεφάνι. Νομίζων λοιπόν ότι δεν ήθελε αρνηθεί την συνδιαλλαγή ο Σαπρίκιος την ώραν εκείνη κατά τον οποίαν έτρεχε να λάβει δια την αγάπη του Κυρίου τον θάνατο. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είπαμε το φως μου αληθινόν, ελάβουμε πνεύμα εν ουράνια, έβρομαι πίστην αληθήν, αδιαίρετον τριάδο. Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Ο αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσων τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών μόνο ότι και την παρούσα ημέρα κατεξίωσε σε εμάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων ορθοτόμησων ημών την οδόν, στήριξε το φόβο σου πάντως φρούστιζον ημών, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίον. Αμήν. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέρχομεν Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Αγίε ευλόγησον. Ευλογών τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζον, τους επισημεπιθώντας σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτός αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία καταλήπηση μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της άκουσιν ημών των στρατών και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντο ρηματέλειο, άνωθεν εσύ καταβαίνω εξ του Πατρός το φώτον, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου
ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Όναμε Κυρίω ή ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Κυρίω δεηθώ Αγία Κύριο και Έλεος, ελθεφημάστε αυτοκάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείας Παναγράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόπου Τάφου, προστασία στον τιμίων θείων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσία στον τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ημάς δελεήσε και σώσος αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Όταν η μανούλα αυτή αγαπάει το παιδί της, τότε εγώ και η μανούλα μου είμαστε. Και τα δύο μου παιδιά, το αίμα μας δηλαδή, η οικογένειά μας. Και είναι πολύ ωραίο να σε σταυρώνει και να χαίρεσαι αυτή η Αγία Ψυχούλα. Όσο ο Θεός θέλει να σε έχει και εσένα και εμένα εδώ σε αυτή τη ζωή. Μόνο ότι Θεός γνωρίζει. Λοιπόν, καλημέρα σας, την απολαμβάνομαι με το πιστεύω, το πατερημόν. Και ζητάει, όπως μου λέει αυτές τις ημέρες, ζητάει και τη δικιά σας προσευχή. Όχι μόνο αυτή λέει να προσεύχεται για όλους εσάς. Διαβάζει κάθε μέρα 7-8 παρακλήσεις, όσες μπορεί, και 4 το απόγευμα. Και το εδώ, με το που φεύγει από εδώ, διαβάζει πάντοτε την παράκληση στο κελί, αφού πίνει το γάλα της, την παράκληση του Αγίου Ιδέα του Θαδαίου. Και μετά και της Παναγίας. Και όταν ένα παιδί έχει ένα πρόβλημα, ή πάει να δώσει, ας πούμε, ο πατήρ Παύλος εξετάσεις, δεν έχει τελειώσει βέβαια, αλλά ο πατήρ Σταύρος και οποιοδήποτε, λέει, τι παράκληση θέλεις παιδί μου να σου κάνω. Της λένε, ας πούμε, του Αγίου Στυλιανού, της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Σπυρίδωνος, αυτό. Ναι, αλλά εγώ δεν θα κάνω μόνο το Αγίου Παντελεήμονος, ένα παράδειγμα, αλλά θα κάνω και της Παναγίας. Και το απόγευμα, το βράδυ, δεν κοιμάται, αν δεν κάνει το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς της Παναγίας και αν δεν σταυρώσει το μαξιλάρι της για να έχει ύπνο καλό και ευλογημένο. Και το πρωί σηκώνεται βέβαια με δύναμη και έρχεται εδώ στο ναό, ανεβαίνει 400-500 χίλια σκαλοπάτια. Είναι, ανέβαινα λοιπόν κάποιοι άνθρωποι και λέει, μα τι λένε ότι είναι τόσα τα σκαλοπάτια 99, μα δεν είναι 99 τα σκαλοπάτια. Μα αφού το είπε ο πατήρ Δημήτριος, δεν είναι. Ξέρω εγώ, δεν τα βλέπω για 99. Ξεκινάνε λοιπόν, κατεβαίνω από τον Χριστό κάτω, εγώ ήμουν πίσω από την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Άκουγα ολόκληρη τη συζήτηση, λέω τι ωραία, δεν βγαίνω να δω. Απλά αν έκανα λίγο το κεφάλι μου να δω. Με βλέπουνε και στη συνέχεια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πίσω από το εικονοστάσιο του Χριστού έβλεπα, κατεβήκανε κάτω από την είσοδο και εκεί υπήρχε ένα ψηλό διάλογος, τσακωμός να το πω. Όχι, τα σκαλιά μετρούνται από την είσοδο και μετά, της λέει η άλλη. Όχι, μετρούνται από το δρόμο. Όχι από την είσοδο, όχι από το δρόμο, της λέει τότε. Μέτρα εσύ από το δρόμο πόσα σκαλοπάθια είναι και εγώ από την είσοδο. Ξεκινήσανε λοιπόν, μετράνε. Όταν ανεβαίνανε στον Άγιο Ιδατο Θαδίο, έβλεπα από το εικονοστάσιο, πολλά σκαλοπάθια είναι. Λέω και πού είσαι ακόμα, έλεγα μέσα μου εγώ. Έτσι λοιπόν, ανέβαινε κάποια στιγμή, έφυγα από το εικονοστάσιο του Χριστού και όταν φτάνουμε στο βιβλιοπωλείο, μέχρι τώρα πόσα σκαλοπάθια έχετε μετρήσει? Αφήστε πάτερ, δεν είναι 99, είναι πολύ περισσότερα. Έτσι λέει, όσα σας τα έχει κάνει ο Θεός, σας τα έχει προσθέσει
για να μην λέτε άλλες φορές 99 και 100 και 105. Μακάρι να τα κάνουμε 205 ή 305. Κύριε, λέει σωλή, στον ουρανό θα ανέβετε. Μπορεί και έτσι. Λοιπόν, σας λέω αυτά για να γελάσετε και σήμερα. Είναι μία ώρα. Η μετεωρολογική υπηρεσία είναι έξω και σήμερα. Είναι για φύτεμα, είναι για κλάδεμα, είναι για πότεσμα και τι είναι, για κόπρισμα. Λοιπόν, χώμα θέλουμε. Συνεχίζετε να φέρνετε, σας παρακαλώ, και εσείς που μας ακούτε, και εσείς που είσαστε εδώ, και εσείς Πάτερ Δημήτρη, και εσύ Μανούλα, και εσύ Μαρία, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, όλοι μας, διότι ανακατεύουμε το χώμα, το λίπασμα που μας φέρνετε. Μάλιστα, κάποια κυρία μας έφερε, πήγε κάτω προς την Τρίπολη, είναι ένα μέρος όπου έχει θυμάρι και μας ξερίζωσε θυμάρι και μας έφερε και κριτικό με ρίζες και χθες το φυτεύαμε με την Ιωάννα στα βράχια που πιάνει το θυμάρι και καλλιεργούμε ακόμα και τα βράχια και αν δείτε όλα τα βράχια ποτίζονται και μάλιστα από ένα μεγάλο βράχο μέσα, δεν ξέρω πώς έγινε, πίσω από το βιβλιοπωλείο έχει φυτρώσει μία ελιά, άγρια ελιά, η οποία έχει μεγαλώσει και σιγά σιγά μεγαλώνει αυτή η ελιά, η οποία βρίσκεται από το γραφείο κάτω πίσω από το βιβλιοπωλείο. Ελιά. Και έχει μεγαλώσει. Και βέβαια όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και καλλιεργούνται και μάλιστα εχθές φύτευα αυτό το αγκαθωτό, το γιασεμί με τα πλαθιά, τα φύλλα, τα οποία βγαίνει που είναι σαν γιασεμί και μοσχομυρίζει και το φύτεψα αυτό μέσα στο βράχο. Είχα ξαναφυτέψει και άλλο και έπιασε μέσα στο βράχο. Λέω τι ευλογημένος χώρος είναι αυτό. Και θυμάμαι που είχα φυτέψει ένα, δεν θυμάμαι τι λουλούδι μου φέρεται, σαν αναρριχόμενο, έσκαψα μία τρυπούλα μέσα στο βράχο και το φύτεψα. Και μου λένε, μα αυτό δεν έχει χώμα, πώς θα πιάσει. Είναι ευλογημένος όλος ο τόπος, θα πιάσει. Κανείς γεωπόνος δεν έλεγε ότι θα πιάσει. Και όταν το έβαλα μέσα, τι το έβαλα, απλά του πήρα λίγο κομματάκι, του πήρα λίγο κομματάκι και το πίεσα να μπει μέσα έτσι στο βράχο, ενώ η ρίζα του ήταν όλη στο βράχο. Έπιασε και μεγάλωσε και έχει μεγαλώσει και πάει μέχρι κάτω. Ό,τι και να φυτέψουμε, είναι αλήθεια, τη στιγμή που το φέρνετε, εάν δεν, είναι φοβερό αυτό, το έχω δει πάρα πολύ, ήρθε μία κυρία και μου λέει, Πάτερ, σας έφερα μία τριανταφυλιά επειδή το είπατε. Ωραία τριανταφυλιά, κατακόκκινη, βελούδινη. Όμως όταν την πήρα την τριανταφυλιά αυτή είδα ότι δεν την έκανε με αγάπη. Αλήθεια σας λέω. Και την τριανταφυλιά αυτή τη φύτεψα επειδή ήταν βελούδινη και μ' αρέσανε οι βελούδινες, μ' αρέσουν οι βελούδινες. Τριανταφυλιές οι κόκκινοι με τα πολλά τα φύλλα, όχι τη μονόφυλλη. Τη φύτεψα λοιπόν, αναρριχόμενη ήτανε και τη φύτεψα. Δεν πέρασαν 15 μέρες και η τριανταφυλιά ξεράθηκε. Ήρθε λοιπόν και ζήτησε την τριανταφυλιά. Λέει, πού την έχετε φυτέψει πάντα? Στο νεκροταφείο των τριανταφυλιών της είπα εγώ. Λοιπόν, και μου λέει, κοίταξε, φέρανε λοιπόν κάτι άλλη τριαντάφυλλα και τα λοιπά. Θυμάσαι Ιωάννα, έτσι. Φέρανε κάποια τριαντάφυλλα γιατί είμαστε εκεί που εγώ και την Ιωάννα. Λοιπόν, και έχουμε και το μέλκο και μας κουβαλάει, πώς τα λένε, τα σακιά, τα χώματα και όλα αυτά. Λοιπόν, μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, Πάτερ, πώς ξεράζεται. Έρχεται λοιπόν η κυρία αυτή. Μου λέει, πού είναι την τριανταφυλιά μου. Τι λέω, είναι στο νεκροταφείο των τριανταφυλιών. Γιατί θυμάμαι ποιος μου φέρνει. Οτιδήποτε φέρνετε, να ξέρετε, το θυμάμαι. Άσχετα πώς κάνω και δεν το θυμάμαι. Και της λέω να σας ρωτήσω κάτι. Με πόση αγανάκτηση πήρατε την τριανταφυλιά? Ομά, κοφτά, χωρίς δεύτερη κουβέντα γιορτή. Μου λέει, να σας πω κάτι, είχαμε τσακωθεί στην οικογένειά μου και πήγα εκεί και λέω, δώσε μου μια τριανταφυλιά, να την πάω πάνω στους Αγίους τους Ιδόλους. Όχι έτσι. Αλλά, ό,τι λουλούδι φέρνετε, γι' αυτό και βλέπετε, η κατσαρού, η Γεωργία έφερε μία λεμονιά που είναι απ' έξω εκεί στη σημαία και μου λέει, Πάτερ, με την ευχή μου να την τοποθετήσετε κάπου και να τη βλέπω. Δεν προλαβαίναμε να κόβουμε λεμόνια. Έξω στην είσοδο από ένα
βουλευτή έφερε μία λεμονιά και μου λέει, πού θα τη φυτέψετε? Θα τη φυτέψω εδώ απ' έξω, όταν τα ερχόσαστε στο ναό, να βλέπετε τη λεμονιά και να ξέρετε ότι είναι δικιά σας. Το καθένα, μουσμουλιές, περικοκές, μας έφερε ένας άνθρωπος μία μικρή μανόλια, έτσι λέγεται, που είναι εδώ στο πηγάδι απ' έξω, και μία ανθισμένη αμυγδαλιά, τώρα θα ανθίσει. Την πάμε δεξιά, την πηγαίναμε αριστερά, την πηγαίναμε πάνω κάτω και την κοιτάζαμε. Εδώ είναι καλά, πατέρ Δημήτρη, μου λέει Ιωάννα. Της λέω, λίγο δεξιά, εδώ είναι καλά, όχι λίγο αριστερά, εδώ είναι καλά, ίσχυσε την τώρα. Και έτσι άμα δείτε, είναι όλα τόσο όμορφα και τόσο τακτοποιημένα. Εσάς σας αρέσει να τα ακούτε, αλλά για φανταστείτε, σας παίρνει το καφτάκι σου εγώ. Λοιπόν, να μας ευλογείτε τώρα, να διαβάζετε και καμιά προσευχή για μας, έτσι. Λοιπόν, γιατί όταν κλείνει η εκκλησία, επειδή έρχονται οι άνθρωποι συνέχεια όλοι, Πάτερ Δημήτρη, Πάτερ Δημήτρη, δεν με αφήνει να κάνω δουλειά. Και γλακώ, ξέρετε τι σημαίνει γλακώ? Φεύγω, στην Κρήτη το λένε αυτό. Γλακώ και φεύγω, γλακώ. Έτσι το λένε στην Κρήτη. Γλακάω που λένε, έτσι λοιπόν, σηκώνομαι και φεύγω, γιατί θέλω κι εγώ την ηρεμία μου και ευτυχώς εχθές με αφήσατε ήρεμο. Δεν μου είπατε τίποτα. Οπότε σήμερα είμαι λίγο πιο καλύτερο, μέστρωσε και ο Άννας στη δουλειά και στα ποτιστικά και στα, στα χώματα, οπότε είμαστε όλοι καλά. Μόνο ένα ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Και αυτό που εγώ επιθυμώ και θέλω είναι ότι όταν ανεβαίνετε πάνω στο ναό, να χαιρόσαστε αυτά τα οποία έχετε δώσει, αυτά τα οποία δίνετε και να ξέρετε. Μία φράση θα σας πω και προσέξτε την αυτή. Είμαι ειλικρινής και δεν προσποιούμε. Έχει μεγάλη σημασία. Όπως είμαι εδώ και ουρλιάζω και φωνάζω και κλαίω και συγκινούμαι, έτσι είμαι ακριβώς και πίσω. Όποιος δει το αντίθετο, να έρθει να μου το πει σε μένα. Να μου πει, Πάτερ, δεν είσαστε ειλικρινείς, γι' αυτό και δεν τολμάει κανένας 22 χρόνια εδώ στην Εκκλησία να έρθει να μου πει για το προσωπείο μου. Γιατί μου λέει, καλά πάτε, κρύβε λόγια, κρύβε λόγια. Όχι, και οτιδήποτε μου λένε που δεν μου αρέσει, έχω το θάρρος να το πω ανοιχτά, χωρίς να ντρέπομαι. Γιατί δεν θέλω να τα κρατάω μέσα μου, γιατί αν φευρώνα εσύ τα κρατάς μέσα σου, ένα παράδειγμα, φωλιάζουν μέσα σου, δεν τα βγάζεις προς τα έξω, και μετά θα γίνει τέτοια έκρηξη που θα πάρει μπαρούτι και το σπίτι σου και το σώμα σου και οι άνθρωποι που είναι γύρω σου. Γι' αυτό με έχει μάθει η μανούλα μου από μικρό παιδί, μου έχει δώσει την ευχή της και μου λέει, παιδί μου, μη συκοφαντείς κανένα, παιδί μου, να είσαι ειλικρινής, παιδί μου, να λες αλήθεια, μη λες ψέματα, το να πεις μια δικαιολογία για να αποφύγεις κάτι δεν βλάφτει. Αλλά εάν δεν τα κάνεις αυτά, δεν έχεις την ευχή μου. Και τώρα, σε αυτή την ηλικία, με την ευχή της πηγαίνω. Όταν φεύγει, ακούτε μητέρα, όταν φεύγει από την εκκλησία να πάει στο σπίτι, δεν θα φύγει αν δεν μου φιλήσει το χέρι. Όταν θα έρθει, δεν θα έρθει, δεν θα πιάσει λιβάνι αν δεν μου φιλήσει το χέρι. Αλλά το ίδιο κι εγώ. Η ευχή είναι φοβερό πράγμα. Και τι πως είμαι ιερέας και έχω ιεροσύνη. Η μάνα μου με γέννησε. Είναι φοβερό πράγμα. Έτσι σας λέω διάφορα προσωπικά δικά μου, έτσι. Τα οποία μπορεί εσείς άλλοι να σας είναι για άλλους ξένα, για άλλους γνωστά. Αλλά αυτή είναι η δικιά μου η καρδιά και γι' αυτό βγαίνω πάντοτε. Και σας λέω κάτι από τα κομμάτια της ζωής μου. Και έτσι κινιέμαι και κάνω τη Θεία Λειτουργία. Εάν δω κάτι και δεν μου αρέσει και έχω βάρος στη συνείδησή μου, θα βρω έναν από τους πατέρες, ακόμα και αν είναι λαϊκός, και θα του πω, μωρέ, με βαραίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Για να του το πω, να το βγάλω από μέσα μου και να πω μέσα στην Θεία Λειτουργία, αλήθεια το λέω, το βλέπεις, πώς διαρμήθηκες. Για να πω μέσα στη Θεία Λειτουργία και να είμαι καλά. Τώρα να σας πω και το άγχος μου και με έχει πιάσει εδώ ένας αυτό, διότι τρέχομαι. Τι σας το λέω τώρα, δεν πειράζει, δεν το ξέρετε. Τρέχω ασταμάτητα.
τρέχομαι και τρέχω, πιο πολύ τρέχει το μυαλό μου από τα πόδια μου, γιατί πρέπει να τελειώσουμε τον Άγιο Ιούδα του Θαδαίο, γιατί εκεί θα γίνει η πλάκα και χθες και όλες τις ημέρες βρήκαμε το κατάλληλο, ας το πούμε, μάρμαρο, την κατάλληλη πλάκα, τα κατάλληλα όλα αυτά, τα οποία ήδη από σήμερα θα μπουν σε μία επεξεργασία για να είναι έτοιμα, τουλάχιστον θέλουμε 20 μέρες, ένα μήνα πριν, να τα φέρουμε, να τα βάλουμε εδώ και να τα βλέπετε όλοι σας και εγώ και εσείς και να χαιρόμαστε. Και εχθές μου είπε η Κλειό, «Πατέρα, μπορώ να κάνω μπάνιο τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο?» «Γιατί τους λέω να κάνεις μπάνιο τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο?» «Γιατί τον αγαπάω». Τότε κάνω το μπάνιο. Συγκεντρωθήκανε λοιπόν οι υπόλοιπες, γίνανε μια ωραία ομάδα και κάνανε μπάνιο τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Γι' αυτό τον βλέπετε σήμερα πεντακάθαρο. Και βλέπετε και κρινάκια στον Ευαγγελισμό. Και της είπα, δεν θα ξαναβγάλεις κρινάκια δεν θα βάλεις καρδένες και οτιδήποτε στην κολόνα του Ευαγγελισμού. Θα βάλεις τα κρινάκια, της Παναγίας τα κρινάκια. Παναγία με τον κρίνο, έτσι. Λοιπόν, το κάθε ένας. Και έτσι λοιπόν είναι ένα ωραίο παρεκκλήσιο θα γίνει. Το παρεκκλήσιο της Αγίας Πλάκας. Το παρεκκλήσιο της Αγίας Πλάκας της Αποκαθυλώσεως, του Ευαγγελισμού της Παναγίας και του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Αλλά θα είναι Μανούλα μου και η Αγία Κατερίνα μέσα, γιατί έχει την Αγία Βάτο και... Αγία Κατερίνα, τα παντάνια. Ε, ναι. Για βαζέτη και την παράκληση, την αλήθεια θα την αγαπήσει ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό θα τη βάλουμε και την Αγία Κατερίνα εκεί. Για να τις ανάβουμε το καντιλάκι. Καλημέρα σε όλους σας, με πολύ μεγάλη αγάπη. Διευχώ τον Αγία Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλημέρα. Είναι ένα από τα παιδιά μας εδώ, έχει πάει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ένα από τα δικά μας τα παιδιά της Εκκλησίας μας. Πολλοί ρωτάτε πού είναι ο Γιώργος, πού είναι ο Γιώργος. Βλέπετε, και κάποιοι πρόφθασαν να πούν, άκου τώρα Φεβρώνα, μια που ακουγόμαστε, λέει, τι έγινε, λέει, έφυγε, λέει, εφύγανε, λέει, τα παιδιά, δεν έφυγε κανένα, μη χαίρεστε, κάποιοι που μ' ακούνε. Ο Γεώργιος επήγε στο Πατριαρχείο, διακονεί τον Πανάγιο Τάφο, θα διακονεί το Πατριαρχικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και θα υπάρχει ωραία σύνδεση Άγιοι Ισίδωροι με Αρχιεπισκοπής, με Πατριαρχείο Ιεροσολύμου, και σήμερα μπαίνουν τα ράσα στο Γεώργιο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα σε λίγο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, όπου βρούνε τα παιδιά αγκαλιά, πηγαίνουν. Και όλα όμως είναι εδώ, όλοι είμαστε παρέα μαζί, δεν χάνεται κανένας, μα κανένας. Δεν έχει φύγει κανένας. Αλλά είμαστε όλοι παρέα μαζί, όλοι ενωμένοι. Και αν φύγει κάποιος από την πίμνη, αν φύγει κάποιος, όσο περνάει ο καιρός, θα το δει και θα ξαναγυρίζει πάλι. Διότι το μέλι είναι εδώ. Πού θα πάει? Θα τελειώσει η τροφή του απ' έξω. Και όταν τελειώσει η τροφή του απ' έξω, τότε θα δει τι έχασε, δηλαδή ο άσωτος Υιός, η παραβολή του ασώτου Υιού. Και έτσι λοιπόν θα ξαναγυρίσει πίσω στον ποιμένα. Ο ποιμένας ποιος είναι? Όχι ο Παπαδημήτρης, μην το πείτε, ξεχάστε. Ο ποιμένας είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτός μας μάζεψε μαζί με τον Άγιο Δημήτριο. Αυτή είναι η ουσία. Καλημέρα σας. Νύχτα κύριε. Καλημέρα Πάτερ Παύλε. Πώς είστε Πάτερ Παύλε? Τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Εγκάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδωρών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Εγκαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας,
κάτω αθηναϊκών ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδώρων δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στην σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφιλητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδα στο λικάβι του έξωθεν των πάλι ηρίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Σιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Κύριε,